κάθε χρόνο φτιάχνω ένα ιάλωμα το οποίο το προσαρμόζω μετά σε ένα γλυπτό. Φέτος έχω ασχοληθεί με τα φωσφορικά άλατα. Τα φωσφορικά άλατα είναι ιαλώματα τα οποία προέρχονται από φύκια ή από ζωικά παράγωγα όπως κόκαλα ψαριών, οστά ζώων και διάφορα άλλα τέτοιας φύσης υλικά. Μπορεί να είναι όμως και ορυκτά ή να προέρχονται από στάχτες φυτών. Εδώ έχουμε ένα ιάλωμα φυκιών με 25% φύκια, φωσφορικά δηλαδή άλατα, ασβεστίου. Εδώ έχουμε ένα ιάλωμα με 5% και εδώ έχουμε ένα ιάλωμα κρυολίτη. Από όλο αυτόν τον πειρασματισμό που έκανα φέτος, το καλύτερο ήταν του σιδήρου, γιατί δημιουργεί πολύ ωραία χρώματα. Αυτός είναι ο κόκκινος σίδηρος, δηλαδή με 3 οξυγόνα, και αυτός είναι ο κίτρινος με 1 οξυγόνο. Εδώ πέρα έχουμε ένα ιάλωμα επίσης φυκιών, το οποίο έχει παρουσιάσει ένα βοστριχοειδές πλέγμα, αυτό μας ενδιαφέρει στην κεραμική περισσότερο, και το έχουμε μετά το ίδιο ιάλωμα με την προσθήκη διαφόρων ουσιών, πιο γυαλιστερό και πιο έντονο. Η ελληνική κεραμική είναι ροζ, η μοντέρνα, και αυτό ακριβώς θέλουμε να παρουσιάσουμε φέτος. Και επίσης το ίδιο ροζ χρώμα, αλλά με ένα ματ ιάλωμα ξερό, είναι από την άλλη μεριά. Και απ' έξω έχει επίσης ένα ιάλωμα φυκιών, σε πετρόλ χρώμα. Τα ιαλώματά μας επίσης μπορούν να παραχθούν από στάχτες δέντρων. Απέναντι είναι τα χρώματα τα οποία έχουμε βρει σε σχέση με το ιάλωμα. Δηλαδή αυτό το ιάλωμα μπορεί να εμπεριέχει μέσα αυτά τα πυροχρώματα σβεστοποίησης. Ωραία, και κάτω είναι κατασκευές από όλα αυτά, Αυτά είναι καόστρακα από κατασκευασμένα από το ιάλωμα αυτό που έχουμε πειραματιστεί φέτος για να κάνουμε του χρόνου ένα γλυπτό. Κάθε χρόνο φτιάχνουμε ένα γλυπτό από τα ιαλώματα που κατασκευάζουμε. Οι πιατέλες που βλέπετε είναι βυζαντινά ιαλώματα πάνω σε μοντέρνα κεραμικά. Το ίδιο και τα πιάτα μας. Αυτό το αρχικό μαγκάνι το έχουμε παρουσιάσει το 2006. Από δίπλα έχουμε το πυρητικό χρώμιο και μία αναγωγή τιτανίου. Και τα δρακοκουταλοπύρουνά μας, το οποίο στα αρχαία κριτικά αυτό σαν σύμβολο σημαίνει το αρνί που είναι το κουτάλι και το πυρούνι που είναι τα δημητριακά. Οπότε αν το είχαμε ως ένα φαγητό θα ήταν αρνί με κριθάρι. Αλλά το έχουμε ως γλυπτό και είναι με ένα ξερό ιάλωμα και είναι η κρίσταλη του χρωμίου ανεπτυγμένη πάνω σε αυτό. Η ζωγράφος μας είναι η Έμα η Παγκανίνη. Είναι φλωρεντινή ζωγράφος, έχει σπουδάσει στην Ιταλία και έχει μαθητεύσει μαζί με τον ηγούμενο του Τοπλού στο μοναστήρι. Κάνει αγιογραφίες, εδώ πέρα βλέπουμε τον Άγιο Γεώργιο, ο οποίος είναι εντυπωσιακός με το άλογο και επίσης έχει ζωγραφίσει τον Άγιο Δημήτριο με την παραδοσιακή τεχνική του μοναστηριού, βασισμένη σε κερί, χρώματα αγιογραφίας, χρυσό, χρησιμοποιεί, κατασκευάζει μόνη της τα χρώματα και προσπαθεί να είναι όσο πιο αυθεντική σε σχέση με την παράδοση του μοναστηριού και την ελληνική ζωγραφική. Βέβαια, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει επηρεασμούς από την ευρωπαϊκή τεχνοτροπία. Γι' αυτό και οι Παναγίες της έχουν μια ιδιαίτερη μορφή και οι περισσότεροι έτσι πιο αναγεννησιακή και πιο λευκή σε σχέση με την κριτική αγιογραφία. Έχει επηρεαστεί από την Ιταλική ζωγραφική, γιατί σας είπα ότι έχει σπουδάσει στη Φλωρεντία και ζωγραφίζει λίγο πιο ευρωπαϊκά, μακεδονικά θα το λέγαμε εμείς με την ευρία έννοια του όρου. Υλικά τα οποία χρησιμοποιεί είναι αυθεντικά. Κερί, λάκα. Δουλεύει στη Σιτία, ζει και εργάζεται εκεί. Πόσο καιρό θα μείνει η έκθεση? Η έκθεση ήταν από τις 9 του μήνα και θα παραμείνουμε μέχρι και αύριο το απόγευμα. Αν κάποιος θέλει να μας βρει, βρισκόμαστε στη Σιτία και εκεί διατηρούμε τα εργαστήριά μας. Στη Σιτία που μπορεί να σας βρει?
Στη Σιτία, εμένα μπορεί να με βρει στη Γεωργίου Γεννηματά και η Παγκανίνη η Έμα εργάζεται στην Αγία Φωτιά.